για διαβούλευση επί των εισηγήσεων που υπέβαλαν ήδη οι εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ώστε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να είναι έτοιμες οι τελικές εισηγήσεις των εμπειρογνώμων. Μάλιστα, Νικό, να σας ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν σήμερα οι γονείς. Από τα 20 παράπονα που είχαμε δώσει στο Υπουργείο, πολύ λίγα έχουν λυθεί. Έχουμε παιδιά ακόμη που είναι σπίτι τους, περιμένοντας την έγκριση κάποια ομάδα αξιολόγηση για να του επιτρέψει στην είσοδο στην τάξη. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι παραβίαση του ανθρωπίνου του δικαιώματο σε φίτηση και πρόσβαση στην ενιαία εκπαίδευση. Κανεί δεν μπορεί να απαγορεύσει από αυτά τα παιδιά ή στου γονεί του να ενταχθούν και να συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα. Όλο ένα και περισσότεροι Ελληνοκύπροι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, κάτι που δημιουργεί κυκλοφοριακό κόμμα.